σαν ένας μάγος πάνω απ' τη σφαίρα. Άπλωνο χέρι. Μήπως και μάθω ή κάθε μέρα τι θα μου φέρει. Όμως το μέλλον δε στέλνει σήμα κι αντί να σκάσω στην κάθε στράτα ανοίγω βήμα και όπου φτάσω. Στραβά το καπέλο και πάω που θέλω και όπως γυρίζω. Τα πάντα προσμένω, στα πάντα επιμένω και πάντα ελπίζω. Σαν τη τζιγκάνα μπροστά μου απλώνω ντάμα και ρίγα. Μήπως και μάθω πότε γλιτώνω από τα λίγα. Μα και στα λίγα και στα πολλά μου τι μου αλλάζει. Γι' αυτό πετάω την τραπουλά μου και δεν με νοιάζει. Στραβά το καπέλο και πάω που θέλω και όπως γυρίζω. Τα πάντα προσμένω, στα πάντα επιμένω και πάντα ελπίζω. Ρωτώ σαν λέτος ένα κρανίο γεμάτο χάρη. Να ζει κανένας σ' αυτό το βίο ή να κρεπάρει. Και το κρανίο μου λέει θλιμμένο, αχ το καημένο. Είναι κουβέντα αυτή βρε βλάκα ή κάνεις πλάκα. Στραβά το καπέλο και πάω που θέλω και όπως γυρίζω. Τα πάντα προσμένω, στα πάντα επιμένω και πάντα ελπίζω. Yeah! Και τρίστο γύρο, σ' αυτό το γύρο που φέρνει ζάλι. Σ' αυτό το γύρο που πριν να κλείσει ανοίγει πάλι. Ποτέ στα πάνω, ποτέ στα κάτω, ποτέ στη μέση. Κερδίζω, χάνω, χάνω, κερδίζω, γι' αυτό μ' αρέσει. Κερδίζω, χάνω, χάνω, κερδίζω, γι' αυτό μ' αρέσει. Κερδίζω, χάνω, χάνω, κερδίζω, γι' αυτό μ' αρέσει. Λοιπόν, πού μείναμε? Ναι, στάσου μια στιγμή. Ναι, λοιπόν, ναι, στάσου, στάσου. Να, ήταν έτσι. Εσύ ήσουν αξαπλωμένη εδώ. Εδώ. Εκεί, ναι. Εγώ είχα το ποτήρι στο χέρι, είχα πέσει απάνω σου, είχαμε θυμηθεί τα παλιά. Ετοιμαζόμουν να σε φιλήσω, όταν ξαφνικά χτύπησε το τηλέφωνο. Oh. Ποιος βλάκας είναι? Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ναι. Εγώ είμαι. Έλα, τι συμβαίνει? Α, τίποτα σπουδαίο. Με έχουν απαγάγει. Τι πράγμα? Μην ανησυχείτε, μην ανησυχείτε. Σε λίγη ώρα θα ανταμώσουμε. Θα έρθεις εδώ? Όχι. Εσείς θα έρθείτε. Πού? Θα σας το πουν κάτι καλόπαιδα που έρχονται να σας πάρουν. Τσάω. Τσάω. Τι είναι? Ξέρω εγώ, θα μας το πουν κάτι καλόπαιδα που έρχονται να μας πάρουν. Για πού? Έλα, μα από τα συνηθισμένα αστεία του Μαρκίσιου. Ξέρεις, κάπου θα βρέθηκε, θα ήπια κανένα ποτηράκι, ήρθε στο τσακίρι κέφι και είπα να κάνω μια φάρσα στα παιδιά. Μα τι ακριβώς σου είπε? Ότι τον έχουν απαγάγει, λέει, και ότι θα έρθουν κάποιοι εδώ πέρα να μας πάνε εκεί που είναι αυτός, λέει. Και... πρώτη φορά ακούω απαγωγή, με προειδοποίησε. Έλα, τώρα σου λέω, είναι ένα από τα συνηθισμένα αστεία του Μαρκίσιου. Φρέσι. Τι? Λες? Τι πράγμα? Να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Μάρο μου, πρώτον, ποιος και γιατί να έχει απαγάγει το Μαρκίσιο? Θα έλεγα για να ζητήσουν λίτρα. Αλλά πάλι τι λίτρα να ζητήσουν, μωρέ? Αυτός από την πείνα έχει μείνει 2 λίτρα όλος και όλος. Και το μάρο μου. Αν τον είχαν απαγάγει, πώς θα μπορούσε να τηλεφωνήσει? Μπορεί αυτό το τηλεφώνημα να είναι μια προειδοποίηση. Προειδοποίηση γιατί? Για να εξαφανιστούμε, ανόητε. Τι λες τώρα, μάρο μου, τι λες τώρα? Δηλαδή, τους είπε, σταθείτε μια στιγμή να τηλεφωνήσω στα παιδιά. Αυτός μπορεί να βρει και τρόπο. Τι τρόπο τώρα, τι? Μα σοβαρά τώρα το σκέφτεσαι αυτό το πράγμα, αλήθεια? Λες να είναι αλήθεια το τηλεφώνημα? Γιατί να μην το σκεφτώ? Μάρο, μη με βάζεις σε τέτοιες σκέψεις. Πρέπει να ξέρεις ότι ένας ρόλος που δεν έπαιξα ποτέ μου είναι ο ρόλος του γενναίου.
τότε τι καθόμαστε μόνο, πάμε! Τι, πάμε! Στάσου, πού πας, γιατί πάμε, πού πάμε! Φύγουμε να εξαφανιστούμε, βρε ανόητε! Στάσου, μάλλον! Μάρο! Τι είναι, Κώστα? Νομίζω, δηλαδή δεν είμαι βέβαιος. Νομίζω ότι ο Μαρκίσιος δεν μας έκανε φάρσα. Ψεύτικο, ε, ψεύτικο. Ψεύτικο. Ευχαριστώ, κύριε. Ευχαριστώ. Καλό νινί, καλό νινί, καλό. Τι έπαθε, ρε. Για τα παιδιά δεν κάνει να βλέπουν σκηνές βίας. Κάτσε κάτω. Μα κάτσε. Αλλά αυτά που κάνετε δεν είναι καθόλου σωστά πράγματα. Εγώ δηλαδή δεν τα εγκρίνω καθόλου. Όπου να γυρίσεις, όπου να κοιτάξεις, βία. Βία, 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 παντού βία. Τι στα κομμάτια τους έχει πιάσει με τη βία. Έπειτα σου λέει τα παιδιά. Ε, βέβαια, τι ας κάνουν τα παιδιά. Ρωτάω προχθές έναν νηψάκι μου, του λέω τι θα γίνεις άμα μεγαλώσεις. Μου λέει θα αφήσω βαλάκρα να γίνω κόζακ. Και τι θα κάνεις, του λέω. Μου λέει ό,τι κάνω και τώρα θα τρώω γλυφιτζούρι. Πάψε! Ε, όχι, όχι, και έτσι όχι, και έτσι το σωστό, σωστό. Μας έχουν πεθάνει πια με τη βία. Παντού αίματα, πιστόλια, σκοτώμη. Άσε πια εκείνες τις ταινίες. Η μία στις δύο αφιερωμένη στη ζωή των μεγάλων ανδρών. Λάκι Λουτσιάνο, Ντίλιγκερ, Ντον Κορλεόνε, Αλ Καπόνε. Άσε πια εκείνη τη μουσική που βάζουν από κάτω. Ο κόσμος του τρόμου, κλειστά στο σκοτάδι, γοργός σας αρκάδι. Απόψε στη πόλη, θανάτου νυχτιά, μαφιόζο πιστόλι, ξερνάει φωτιά. Τρακαλά, 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 τρακαλά. Σαν κρέμα και μια συμμορία με σκέρτα θηρία. Η κόζα, η νόστρα, εχθρούς τιμωρεί κι ο Βίλης σαν μόστρα μπροστά προχωρεί. Yeah, 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 που είσαι αντιγέ. Καξτεράκι του Μπορσαλίνο το χωμεράκι. Είμαι ο Βίλι, με ξέρουν όλοι. Δένω και λύνω με το πιστόλι. Ποιον του βγαίνει, ξηγέται βία. Κι εγώ είμαι η Τζέννη που έχει συμβία. Είναι η Τζέννη που έχω συμβία. Κι είναι ντυμένη ως ανρομβία. Είμαι ο Μπίλι, το γκάγκστεράκι του Βορσαλίνο, το χειμεράκι. Μπροστά ορμάω και κοσμοκαίω. Ένα λεπτό κρεμμύδι, γαίο, μακαίο. Ένα λεπτό κρεμμύδι, φράξε, παγαίο. Βία, κύριε, βία, παντού βία, βία, βία. Θα πάψεις, ρε, ή θα στην μπουμπουνίσω. Δεν υπάρχει βία. Αχ, 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 αχ
συμβαίνει, Μαρκίσια? Τι σημαίνουν όλα αυτά? Και εγώ που περίμενα εσάς να μου τα εξηγήσετε. Μαρκίσια, πώς βρέθηκες εδώ, προσβεθήκαμε εδώ. Ποιοι είναι αυτοί με τα πιστόλια? Πάντες για ιεραπόστολοι δεν μου μοιάζουν. Αχ, σας παρακαλώ, εξηγήστε μας τι σημαίνουν όλα αυτά. Ηρεμήστε, καλοί μου φίλοι. Ο Παλαιοπόνης. Επιτρέψτε μου να συστηθώ καλύτερα. Μαχμούτ Ελτεπεχερλή, πρώτος γραμματέας του πολυχρονεμένου άρχοντα και εμμύρη Ράχμανι Ελσαϊντά, αρχηγού του Εμμυράτου του Κέιμπουτκαμπί. Με συγχωρείτε κύριε, πάρα πολύ σας το συγγνώμη, ξέρετε, εγώ στο σχολείο εκτός από τα μαθηματικά, από την ιστορία, από τη φυσική, ήμουν σκράπας και στη γεωγραφία. Μήπως σας παρακαλώ θα μπορούσατε να με εξηγήσετε, δηλαδή να μου τοποθετήσετε έτσι γεωγραφικός, αυτό που λέτε, πώς το είπατε. Κέιμπουτκαμπί. Μάλιστα, αυτό το καμπί κουμπί που βρίσκεται γεωγραφικός. Το Εμμυράτο μας βρίσκεται ακριβώς στον Αραβικό κόλπο. Όπα, πέσαμε σε κόλπο, παιδιά! Και δεν μου λέτε, το παλαιοπωλείο γιατί το ανοίξατε, σας τέλειωσε το πετρέλαιο? Για κόλπο. Πολλές φορές ο πολυχρονεμένος μου άρχοντας μου εμπιστεύεται και μερικές υποθέσεις του άκρος εμπιστευτικές. Σας παρακαλώ, κύριε, δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο πολυχρονεμένος σας άρχοντας. Θέλω να μου εξηγήσετε τι σημαίνει αυτή η απαγωγή. Αγαπητή μου κυρία, δεν πρόκειται περί απαγωγής. Αλλά γιατί πρόκειται? Περί μιας ευγενικής προσκλήσεως. Ω, παντών, προσκλήσεως είπατε? Μάλιστα. Ξέρετε, εμείς δεν έτυχε να διαβάσουμε το προσκλητήριο, δεν το διαβάσαμε. Μη δίνετε σημασία στις λεπτομέρειες, αγαπητέ μου. Ο καθένας προσκαλεί με τον τρόπο που μπορεί. Σωστά, μερικοί προσκαλούν σηκωτά. Εν πάση περιπτώσει, πρόκειται για μια πρόσκληση του πολυχρονεμένου μας και τρισένδοξου μας, Εμμύρη Ράχμανι Ελσαϊντά, που θα ήθελε να σας γνωρίσει προσωπικώς. Με συγχωρείτε, θα έρθει εδώ? Όχι, θα πάμε εμείς εκεί. Α. Και με συγχωρείτε πολύ, όταν λέτε εκεί, το εκεί που το τοποθετείτε? Μα στο μικρό και φτωχό μας Εμμυράτο. Στον Αραβικό κόλπο? Εκεί το τοποθέτησε ο Αλλάχ. Ωχ, σε όλη μου τη ζωή ζητούσα να βρεθώ σε κόλπο και δε σε τι κόλπο έπεσα. Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι θα φύγουμε ταξίδι? Θα πάμε ένα ταξίδι και σας διαβεβαιώ πολύ ευχάριστο. Πότε? Με την άδειά σας τώρα αμέσως. Αχ, θα λιποθυμήσω. Α, κυρία μου, κυρία μου, σας συμβουλεύω να το αποφύγετε προς το παρόν. Θα λιποθυμήσετε για ουσιαστικότερα πράγματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Χαμίτ. Ακούστε, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ να σταματήσουν τα αστεία. Τέλος πάντων, να μπείτε σε αυτούς να μαζέψουν τα πιστολάκια τους και να μας αφήσετε να πάμε στη δουλίτσα μας. Από ό,τι γνωρίζω, προς το παρόν τουλάχιστον δουλίτσα δεν έχετε. Σιγά που ξέρεις τι έχω και τι δεν έχω, που το ξέρεις εσύ, ε? Την παραμονή της πρωτοχρονιάς παίξατε σε κάποιο καζίνο χαρτιά. Ναι. Και χάσατε ένα μικρό ποσό. Μικρό ποσό, 20.000 δραχμές. Καλά τώρα, τι είναι 20.000 για τον κύριο? Ούτε το πετρέλαιο ενός μηνός για πολυκατοικία που λέει ότι τα ανάβει καλωριφέρες. Συνεχίζω. Μάλιστα. Για το ποσό να δώσατε μια ανακάλυπτη επιταγή. Φρυσή. Ναι, τι είναι? Πας αυτή η επιταγή έφτασε στα χέρια του Εμμύρη, γι' αυτό σε κυνηγάει. Ηρεμήστε, καλοί μου φίλοι. Ο φίλος σας από εδώ φρόντισε να εξασφαλίσει το ποσό για να μην εκτεθείτε. Αλήθεια, σας έχει πει ποτέ κανείς πόσο βλάξι είστε? Αν νομίζετε τώρα ότι είστε ο πρώτος που με κολακεύετε. Με συγχωρείτε, κύριε, γιατί αυτή η φιλοφρόνηση? Πιστέψατε ότι με εξαπατήσατε πουλώντας μου έναν πίνακα ανύπαρκτου ζωγράφου. Έλα τώρα, μας τώρα για εδώ που τα λέμε μεταξύ μας την πάτησες, έτσι? 25.000 μου. Βεβαίως, καλοί μου φίλοι. 25.000 δεν είναι τίποτα για ένα γνήσιο γκογκέν. Τι? Ναι, φίλοι μου, ο φίλος σας μου έφερε ένα γνήσιο γκογκέν. Αλήθεια, πού τον βρήκατε? Τον είχε εκεί παραπεταμένο η μάνα μου στην παλιαποθήκη. Αρε μάνα, καλά λένε, αμαρτίες γονέων παιδεύουν στην τέκνα. Μα μη στεναχωριέστε. Δεν έχω ανάγκη να σας εξαπατήσω. Ο πίνακας είναι στη διάθεσή σας. Μπράβο. Όταν και αν επιστρέψετε. Με συγχωρείτε, αυτό το εάν το είπατε ή το άκουσα κατά λάθος? Αγαπητέ μου, για πολλά πράγματα φροντίζει ο Αλλάχ. Και έτσι όπως δεν ξέρει ελληνικά, όσο και να τον παρακαλέσω, άντε τώρα να με καταλάβει. Λοιπόν, τι λέγαμε?
Λέγατε, δεν έλεγα. Και ομολογώ δηλαδή ότι είμαι τρομερά εκνευρισμένος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, με παρακολουθούσατε. Ω, ναι, είναι αλήθεια. Ο πολυχρονεμένος μου Εμμύρης δείχνει πολύ ενδιαφέρον για το πρόσωπό σας. Θα το πω και πού με ξέρει. Α, είναι μια σύμπτωση. Μια πολύ περίεργη σύμπτωση που. Αλλά επ' αυτής θα σας μιλήσει ο ίδιος. Δεν πρόκειται να τον δω. Θα αρνηθείτε την ευγενική του πρόσκληση. Μάλιστα, θα την αρνηθώ. Μπόμπι. Μπόμπι. Όχι, ξέρετε, εγώ δεν αρνιέμαι ποτέ ευγενικές προσκλήσεις. Δεν αρνιέμαι, παιδιά, ποτέ. Σας παρακαλώ, κυρία μου, λογικευτείτε λιγάκι. Είμαστε τρεις άνθρωποι που μας πήρατε με το ζόρι από τα σπιτάκια μας. Και θέλετε να ξεκινήσουμε τώρα για ταξίδι χωρίς ένα ρούχο, χωρίς μια βαλιτσούλα. Αγαπητή μου κυρία, σας διαβεβαιώ, δεν σας χρειάζεται τίποτα. Εκεί που θα πάμε, τα πάντα θα είναι στη διάθεσή σας. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι ξεκινάμε τώρα για το αεροδρόμιο. Αεροδρόμιο, τι εννοείτε? Από ό,τι ξέρω η Αθήνα έχει δύο αεροδρόμια. Το ανατολικό και το δυτικό. Όχι, όχι. Θα ξεκινήσουμε από πολύ πιο κοντά. Έχετε την ευγενή καλοσύνη να με ακολουθήσετε? Εγώ την ευγενή καλοσύνη την έχω, κύριε. Τα πόδια μου δεν την έχουνε. Μπόμπι. Μπόμπι. Βοήθησε τον κύριο. Αισθάνεστε καλύτερα τώρα? Μάλιστα, με τονώσανε οι βιταμίνες. Και σας παρακαλώ, τι είναι το πάνω που μας ανεβάσατε? Από ό,τι βλέπετε είναι η ταράτσα ενός σπιτιού. Και γιατί μας φέρατε σε αυτή την ταράτσα, για να ρομαντζάρουμε? Να σας πω εγώ, παιδιά. Καταλάβανε τι έχουμε πάθει και θα μας απλώσουν να στεγνώσουμε. Από εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, θα ξεκινήσει το θαυμαστό μας ταξίδι. Τι από εδώ, από αυτή την ταράτσα? Αγαπητή κυρία, σας συνέστησα προηγουμένως να μην υποθυμίσετε, γιατί θα ήταν πρόωρο. Ξέρετε, από εδώ και πέρα θα συμβούν μερικά πράγματα λίγο παράξενα. Το βρήκα. Παρακαλώ. Θα φύγουμε από εδώ με ελικόπτερο. Περίπου. Γιατί αν δεν είναι ελικόπτερο θα είναι αεροπλάνο. Αλλά θα μου πείτε τώρα, μπορεί το αεροπλάνο να προσγειωθεί εδώ πάνω? Ξέρετε, ο πολυχρονεμένος μου άρχοντας κρίνει ότι την σήμερα ημέρα το αεροπλάνο είναι πολύ επικίνδυνο μεταφορικό μέσο. Αστειεύεστε κύριε, ξέρετε τι αεροπειρατείες γίνονται. Γι' αυτό λοιπόν με διέταξε να χρησιμοποιήσω έναν άλλον τρόπο. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Στρώσαμε χαλί για να προσγειωθεί το ελικόπτερο. Όχι, όχι, στρώσαμε χαλί για να απογειωθείτε εσείς. Ανάθεμά με, αν καταλαβαίνω τίποτα. Κυρία μου, σας παρακαλώ, ελάτε, ελάτε. Γιατί? Ελάτε, μη φοβάστε, καθίστε εδώ, καθίστε. Παρακαλώ, καθίστε. Ωραία. Εσείς, κύριε. Ορίστε, τι εγώ? Ελάτε κι εσείς. Καθίστε. Μα τι είναι, δεν καταλαβαίνω τίποτα, κύριε. Ορίστε, καθίστε. Μαρκίσιε. Αυτός ξέρει πολλά για μένα. Πρέπει να πεθάνω. Σας παρακαλώ, ελάτε κοντά στους φίλους σας κι εσείς. Αυτό, κύριε, να έρθω να δούμε τι θα γίνει, ορίστε. Θαυμάσια. Ο καιρός είναι καλός, ο ουρανός πεντακάθαρος. Ελπίζω ότι θα κάνουμε ένα πολύ ευχάριστο ταξίδι. Για μια στιγμή, για μια στιγμή. Θέλετε να πείτε ότι αυτό εδώ είναι... Το μαγικό χαλί. Ελπίζω, κυρία μου, ότι η κυρία γιαγιά σας σε κάποιο παραμύθι θα σας το έχει αναφέρει. Με συγχωρείτε, κύριε Κιουμπουκιουμπή, θα ταξιδέψουμε με αυτό το πράγμα? Ναι, θα είναι μια πολύτιμη εμπειρία. Ήξερα, το χαλί από τείχο σε τείχο. Ορίστε και το χαλί από χώρα σε χώρα. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Δεν είμαστε καλά, δεν είμαστε καλά. Σας παιδιά, δεν είμαστε καθόλου καλά. Εγώ δεν ταξιδεύω με αεροπλάνο, θα ταξιδέψω με αυτή την κουρελού. Μπόμπι. Μπόμπι. Εντάξει, μωρέ. Βάρα να τελειώνουμε. Είσαι τρελός. Γιατί προκειμένου να πάω από καρδιά, καλύτερα να πάω από πιστόλι. Όπως επιθυμείτε, αγαπητέ μου. Μπόμπι. Μπόμπι. Έλα, μωρέ, στάσου τώρα. Εντάξει, εντάξει, ένα αστείο είπαμε. Η ταπετουργία El Arabian σας υποδέχεται στο μαγικό της χαλί 707. Η πτήση προς K-Boot Cabin θα γίνει σε 10 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Ουδής λόγος να προσδεθείτε και μπορείτε να καπνίζετε. Ναι, ναι. Να πέσει καμιά κάφτρα στο χαλί, να σου πω εγώ. Να το που ταξιδεύουμε και με υπτάμενο χαλί. Με το οποίο έχουμε διαφορά ακριβώς ενός τόνου. Δηλαδή? Το υπτάμενο χαλί μεταφέρει το υπτάμενο χάλι. Στου
παπύρου τα πλάτη, ταξιδεύω και πάω. Και πετάω, πετάω μ' ανοιγμένα φτερά. Είναι η νύχτα γεμάτη απ' το Ρόδον το Χνότο. Κι έχω απόψε πιλότο μια καινούρια χαρά. Πετάει, πετάει, πετάει η καρδιά μου και όλο γυρά μου αστέρια σωρώ. Φωτίζουν τα μάτια του ουράνιου του δρόμου που είσαι όνειρό μου να'ρθώ να σε βρω. Ο απέραντος δρόμος στ' ουρανού το αλώνει. Πες μου πού να τελειώνει μαγικό μου χαλί. Με έχει φάει ο τρόμος και όπως πάω θα πεθάνω στο χαλί εδώ πάνω που μου σπάει τη χολή. Πετάει, πετάει, πετάει η καρδιά μου και όλο γυρά μου αστέρια σωρώ. Φωτίζουν τα μάτια του ουράνιου του δρόμου που είσαι όνειρό μου να'ρθώ να σε βρω. Να σε βρω. Απάνω που έλεα να αυξήσω στα πετρέλαια λίγο την τιμή, μου είπαν όλοι μη. Και άπιε μπακ και άπιε μπακ, βάλε το χέρι σου αλάκ, βάλε το χέρι σου αλάκ. Και άπιε μπακ και άπιε μπακ. Από τη φτώγια θα κλατάρω, θα ρεστάρω και θα ρέψω. Έχω 20 γυναίκες και 80 γιους να θρέψω. Και άπιε μπακ και άπιε μπακ, βάλε το χέρι σου αλάκ. Βάλε το χέρι σου αλάκ. Και άπιε μπακ και άπιε μπακ. Και άπιε μπακ και άπιε μπακ. Βάλε το χέρι σου αλάκ, βάλε το χέρι σου αλάκ. Και αφέντη μας και πολύ αγαπημένα μας σύζυγε, γιατί είσαι στενοχωρημένος? Τι να κάνω, μπρε μανούλη μου, τι να κάνω. Απάνω που έλεγα να βάλω κανένα γρόση στη τιμή του πετρέλαιου, ξεσηκώθηκαν όλοι και μου είπαν όχι. Μη στενοχωριέσαι, αφέντη μας. Εμείς και φτωχώς αγαπάμε. Αλήθεια λες, μπρε μάτια μου. Το ξέρεις, αλλά εσύ δεν είσαι εντάξει. Τι έκανα το καμένο? Γιατί την άλλη φορά που πήγε στο γειτονικό ημιράτο του Εμμύρη Ελγιαλμάρ, ο ίδιος ο Εμμύρης σε τσάκωσε με το χαρέμι του. Ναι, αλλά μου είπε και ευχαριστώ. Γιατί? Γιατί χώρισε το παλιό του χαρέμι, έβγαλε το διαζύγιο εις βάρος του χαρεμιού και παντρεύτηκε καινούριο χαρέμι. Δεν πιστεύω να κάνεις κάποτε το ίδιο και με μας. Τι λες, βρε μάτια μου, εσείς είστε οι καινούριες μου γυναίκες. Με εσάς τώρα περνάω το μήνα του μέλητος. Και μάλιστα με ένα μέλι από 6 διαφορετικά βάσα. Καλώς το γιο μου, καλώς το πρωτότοπο. Καλό αλέκουμ, πατέρα. Άντε, μανούλια, σκορπάτε εσείς. Από ό,τι βλέπω, σεβαστέ μου πατέρα, δεν περνάς και πολύ άσχημα, ε. Τι με κοιτάς έτσι? Βρε σου λέει, μαν, βρε αγοράκι μου. Σου κοπεί εδώ στην Αραπιά να μην φοράς τέτοια ρούχα. Καλά, μέσα στο σπίτι τα φοράω. Άμα βγω στο δρόμο θα βάλω την κελεμπία μου. Βρε αγοράκι μου, ολόκληρες Αμερικές και Ευρώπες γυρίζεις. Φόρα τα παναθέματα που σ' αρέσουν, αλλά εδώ στον τόπο να κρατάς τις παραδόσεις. Δεν βαριέσαι? Και το καλοκαίρι στη Μύκονο που πήγα, όλοι οι κελεμπίες φοράγανε και γίνει της μόδας πια η κελεμπία. Ρε αγοράκι μου, πού ήσουνα τώρα, σε ψάχνα. Δοκίμαζα το καινούριο μου αυτοκίνητο. Να σου πω κάτι, πατέρα. Δεν μ' αρέσει καθόλου, θα το πετάξω. Κάνει οικονομίες, μπρε, κάνει οικονομίες.
Μπορεί τώρα να έχεις 120 αμάξια, αλλά θα έρθει η μέρα που δεν θα έχεις ούτε 60. Άσχημα τα πράγματα, ε! Δεν θέλουνε να αυξήσουν τα πετρέλαια, το νιώθεις! Μα και τι θα πω στη Βιέννη! Θα τους πατήσεις το πόδι! Τι υπουργός πετρελαίων σε έχω βάλει! Ναι, αλλά στη διάσκεψη στην ΟΠΕΚ έχουν όλοι διαφορετική γνώμη. Γι' αυτό με έχουν βάλει στο σημάδι. Σοπ! Δεν θέλω ούτε να ακούσω λέξη γι' αυτό. Ναι, μου λες. Πατέρα μου, σεβαστέ μου, πατέρα, τι έγινε με εκείνη την υπόθεση? Κάτι καταφέραμε. Άσε πρώτα να δυο κι εγώ και να σε πω. Μα καλά, είναι αλήθεια ότι αυτός ο άντρας μου μοιάζει τόσο πολύ? Από ό,τι μου μείνεις ο Μαχμούτ, μοιάζεται σαν δυο σταγόνες πετρέλαιο. Και... ξέρεις, μπρε, τι έκαμα για να βρω έναν άνθρωπο να σου μοιάζει, ε? Έστειλα 200 ανθρώπους μου, σκιωργώσανε ολάκερη τη γης. Πατέρα, σεβαστέ μου, πατέρα, με συγκινεί τα φάνταστα, αλλά αυτός ο άνθρωπος θα δεχτεί να παίξει το ρόλο που θα του προτείνουμε? Γιατί στο χέρι του είναι. Χαρώ πως έρχονται. Κι εγώ κάτι ακούω. Τώρα προσγειωνόμαστε! Ελπίζω να κάνετε ένα ευχάριστο ταξίδι. Ελπίζω κάποτε να μάθουμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Ο Αλλάχ να στρώνει με ροδοπέταλα το δρόμο σας. Κοιτάξτε, και με χιλιάρικα να τον στρώνει, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση. Ενδοξότατε, μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή, έτσι που έτυχε να σας γνωρίσουμε απρόπτα, αλλά ξέρετε, θα πρέπει να μας εξηγήσετε και μερικά πράγματα, ε. Με το λαού, αγοράκι μου, με το λαού. Να σας παρουσιάσω το γιο μου, το Σουλεϊμά. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Μοιάζεται κομματάκι, ε. Τι κομματάκι ή κομματάρα? Με συγχωρείτε, ενδοξότατε. Μήπως περάσατε ποτέ από την Ελλάδα? Ναι, κάποτε, προ 30 ετών. Ξέρετε, κύριε, εγώ έχω εμπιστοσύνη στη μαμά μου μεγάλη, αλλά μήπως είσαι τον μπαμπάς μου? Μπαμπά! Ας τις εχλαμάρες, βρε. Γιατί? Προ 30 ετών, είπε ο άνθρωπος. Α, και λοιπόν. Σκάσε και μέτρα. Τι? Τα χρόνια σου. Θα είστε κουρασμένοι από το ταξίδι, έτσι. Πες να περιποιηθούν τους ξένους, να κάνουν πρώτα ένα μπάνιο σε γάλα χρυσόμυγας και έπειτα να φάνε καλά. Δεν τους είπες όμως γιατί τους κουβάλισες εδώ. Με το μαλακό, αγοράκι μου, με το μαλακό. Turned a little pale and said, look at the king, look at the king, look at the king, the king, the king. The king is in the altogether, but altogether, the altogether, he's altogether as naked as the day that he was born. But altogether, the altogether, it's altogether the very least the king has ever worn. Call the court physician, call an intermission. His majesty is wide open to ridicule and scorn. The king is in the altogether, but altogether, the altogether, he's altogether as naked as the day that he was born. Με συγχωρείτε, πολυχρονεμένε μου άρχοντα, που σας διακόπτω. Λούισε την τηλεόραση και λέγε. Ο ίσεκ των τριών φιλοξενούμενών μας επιθυμεί μια ανακρόαση. Ποιος, μπρε, εκείνος που μοιάζει του Σουλεϊμάν του γιού μου, χωρίς μουστάκι? Όχι, ο άλλος που μοιάζει με Κατσαβίδη, χωρίς γιαγιά. Τι θέλει? Να σας μιλήσει, θέλει εκ μέρους της παρέας. Πες του να περάσει. Ωραία σου πάει το ρούχο, βρε. Το ρούχο μου πάει. Εγώ δεν ξέρω πού έχω πάει μέσα σε αυτό. Ψάχνομαι και δεν βρίσκομαι. Από εδώ οι κυρίες μου. Χαίρο πολύ. Χαίρο πολύ. Χαίρο πολύ. Είμαστε νιόπαντρα. Η πρώτη σας γάμη. Όχι πρώτες, βρε. Έχω κοντζάμ παιδιά. Α, βέβαια, πώς δεν το σκέφτηκα σωστά.
Οι άλλες καταλαβαίνεις. Σιτεμένες. Περνάνε τα χρόνια, βρε. Και τις βγάλατε στη σύνταξη. Έλα τώρα, λέγε, είπες πως θες να με δεις, λέγε. Μάλιστα. Πολυχρονεμένα μας άρχοντα, εκ μέρους της μικρής μας παρέας, ήθελα να σας υποβάλω μία ερώτηση. Γιατί σας έφερα εδώ? Από το στόμα μου το πήρατε. Δεν τίποτα, βρε. Να, μεθαύριο εκεί στη Βιέννη αρχίζει η διάσκεψη του ΟΠΕΚ για τα πετρέλαια. Α, μάλιστα, κάτι έχω διαβάσει, μάλιστα. Εκ μέρους του κράτους μας πρέπει να παραστεί και ο γιος μου ο Σουλεϊμάν, που είναι υπουργός των πετρελαίων της χώρας μας. Α, μάλιστα, μάλιστα. Επειδή όμως οι θέσεις μας είναι διαφορετικές στην τιμή του πετρέλαιου από τα άλλα κράτη, τα πώς τα λένε. Πετρελαιοπαραγωγά. Μπράβο. Οι ανταγωνιστές μας θέλουν να τον εξοντώσουν. Το γιώκα σας? Πολύ ενδιαφέρον. Για συνεχίστε. Οι μυστικές υπηρεσίες μου με πληροφόρησαν ότι σχεδιάζουν μια απόπειρα δολοφονίας. Του γιώκα σας? Πολύ ενδιαφέρον. Μπορώ να κάτσω? Ευχαριστώ. Μακριά. Για συνεχίστε. Γι' αυτό λογαριάζω. Λέω, είναι δυνατό να πάει άδικα κοτζάμπαλικάρι? Άντε καλέ, καλύτερα να του σκοπεί το χέρι. Γι' αυτό λέω να στείλω στη διάσκεψη της Βιέννης το σωσία του. Το σωσία του. Ο σωσίας. Μάλιστα, έτσι είπε. Για να μην την πουμπονίσουν του αληθινού Σουλεϊμάν, θα βάλουν μπροστά το σωσία. Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά, ποιος είναι ο σωσίας? Για περίμενε. Και κοίτα εδώ. Κοίτα! Μαμά! Αν την νόμιζες, ρε παιδάκι μου, ότι μας φέρανε εδώ για τα ωραία μας μάτια! Όχι, το ωραίο μας κορμάκι! Θα το βάλουν στο σημάδι και θα γίνει επιχείρηση, φάτε το παιδί! Τι χεράκια θα δεις και τη Βιέννη που δεν την έχεις γνωρίσει! Όσο θα προλάβει να τη δει! Γιατί ξαφνικά θα κατέβω από καμία λιμουζίνα έτσι μεγάλη-μεγάλη, θα ορμήσουν κάτι τύποι κατά πάνω μου και θα αρχίσουν θα με γεμίσουν κουμπότριπε! Όχι! Μαρό, να είσαι εκεί να τους το πεις. Άντε ρε παιδιά, τώρα σταματήστε, σας παρακαλώ, σταματήστε. Τι είναι αυτά που ακούω? Τι να κάνω? Κάνε ό,τι δεν καταλαβαίνεις. Μα Βασίλη μου, να πεθάνω στη Βιέννη. Γιατί και ο Γιώχαν Στράους εκεί δεν πέθανε? Αυτός έγραφε βάλς. Ελάτε ρε παιδιά, αφήστε τα αστεία. Εγώ λέω να πάω στο Σουλεϊμάν και να του πω, να τον παρακαλέσω, να του εξηγήσω. Να τον. Πώς το λένε, να του δώσω να καταλάβω ότι αυτό που πάει να κάνει ο πατέρας του είναι φρικτό. Είναι απάνθρωπο. Μπράβο, Μάρο μου, και αυτό θα σου πει. Δεν σπηρίζουμε, έχετε δίκιο. Αφήστε να πάω να πεθάνω εγώ. Παιδιά, το βρήκα. Τι ιδέα. Τι κατεβάζει αυτό εδώ? Έλα, πέστε τε. Λοιπόν. Θα πάει η Μάρο, θα βρει το Σουλεϊμάν. Έτσι. Ακού κόλπο τώρα, ακού κόλπο. Θα του πει να πάτε και οι δυο μαζί στη Βιέννη. Οπότε θα βγείτε στους δρόμους της Βιέννης και οι δυο μαζί έτσι θα περπατήσετε. Θα σας δουν οι υποψήφοι δολοφόνοι και θα μπερδευτούν. Θα πούν ποιος είναι, αυτός είναι ο αληθινός ή εκείνος ο ψεύτικος. Ωραία, ναι. Θα σκοτώσουν και τους δύο για να έχουν ίσχυ τη συνείδησή τους. Παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εγώ μια φορά πάω να βρω το Σουλεϊμάν. Στο καλό να πας. Αχ, Παναγία μου. Βασίλη μου, λες να καταφέρει τίποτα? Αμέ. Να την ψάχνουμε σε κανένα χαρέμι. Αχ, Μαρκίσια, Μαρκίσια. Μια και μόνο λύση υπάρχει. Η μοναδική, να δραπετεύσω από εδώ μέσα. Δεν νομίζω ότι θα ήταν φρόνιμο, κύριε. Και σου το είπα, μη μιλάς δυνατά και οι τείχοι έχουν αυτιά. Πού τους είδες τους τείχους, μωρέ? Δεν βλέπεις ολόκληρο ντουβάρι? Σας επαναλαμβάνω, κύριε. Αυτό που σκεφτήκατε να κάνετε δεν θα ήταν σωστό να το βάλετε σε ενέργεια. Σε μια απόπειρα δολοφονία στο υποψήφιο θύμα υπάρχει μια περίπτωση να επιζήσει. Προσπαθώντας όμως κανείς να αποδράσει από εδώ μέσα, το ποσοστό επιτυχίας είναι 0%. Σας περίμενα. Έχετε μάτια και στην πλάτη σας? Όχι. Έχω αυτιά στην καρδιά, που είναι πολύ ευαίσθητα στους θορύβους και μπορούν να καταλάβουν το περπάτημα μιας ερωτευμένης γυναίκας. Ερωτευμένης? Ελάτε, γιατί αγανακτείτε? Δεν το είπα για να σας κατηγορήσω. Απορώ πώς σκεφτήκατε ότι μπορεί να είμαι εγώ ερωτευμένη με αυτό το μούτρο. Ξέρετε, μια παλιά παροιμία στην πατρίδα μου τι λέει? Όταν αγανακτείς με τον ερωτά σου, είσαι δύο φορές ερωτευμένος. Δεν ξέρω τι λέει η παροιμία στην πατρίδα σας. Εγώ πάντως δεν είμαι ερωτευμένη με αυτόν τον άνθρωπο. Αλήθεια? Τουλάχιστον δεν είμαι ερωτευμένη τώρα. Ξέρω πολύ καλά τι ήρθατε να μου ζητήσετε.
από ανθρώπινο ενδιαφέρον. Οποιοδήποτε και κινδύνευε, το ίδιο θα έκανα. Κατά περίεργο τρόπο κινδυνεύω κι εγώ και εσείς προσπαθείτε να σώσετε αυτόν. Μα είναι πολύ φυσικό, γιατί αυτόν γνωρίζω. Εσάς μόλις τώρα σας γνώρισα. Και επιπλέον δεν είναι ηθικό, δεν είναι τίμιο, δεν είναι λογικό. Επειδή κινδυνεύετε εσείς, να βάλετε κάποιον άλλον στη θέση σας. Που δεν σας έχει φταίξει τίποτα. Που δεν τον γνωρίζετε και που επιπλέον είναι αθώος. Πρώτα-πρώτα, κυρία μου, πρέπει να ξέρετε ότι η διεθνής πολιτική έχει τα θύματά της. Άκου κουβέντα. Και αυτά. Δεν είμαι εγώ αυτός που αποφάσισε. Ο πατέρας μου τα αποφάσισε. Και θα πρέπει να ξέρετε ότι. Ότι εσείς, σαν πολύ καλό παιδάκι, δεν πάτε ποτέ κόντρα στις αποφάσεις του σεβαστού σας πατρός. Αχ, ελάτε στη θέση μου, τι μπορώ να κάνω. Εσείς ξέρετε τι να κάνετε. Πάντα στη θέση σας προσκαλείτε κάποιον άλλον. Φυσικά αυτός ο άλλος δεν θα σας ενδιαφέρει αν δεν είστε ερωτευμένοι μαζί του. Ελάτε, ομολογήστε το. Τι να ομολογήσω. Την αγάπη σας γι' αυτόν. Την αγάπη μου. Άκου την αγάπη μου. Τι δεν είναι αγάπη. Δεν ξέρω αν είναι η αγάπη αυτό, μα όσο κι αν θέλω να κρυφτώ, τον πιο κρυφό μου εαυτό τον φανερώνω. Πες μου ποιος τα σου έχει πει πως η αγάπη είναι ντροπή και πως γιατρεύει η σιωπή αυτό το πόνο. Πες την αλήθεια στον εαυτό σου, πες την αλήθεια το μυστικό σου, πόσο ακόμα μέσα στα στήθια, μέρα τη μέρα, ώρα την ώρα, θα καλά όλα αυτά, αλλά τι γίνεται με το παιδί? Μα τι μπορεί να γίνει, μαντάμ, δεν μπορεί να γίνει τίποτα πια. Και θα πάει έτσι, σαν το σκυλί στα μπέλη. Θέλω να γίνει. Κρατικές υποθέσεις είναι αυτές. Δεν είναι μπαρμπότσαλα. Κι εσείς το δέχεστε, ένας νέος άνθρωπος, ένας κύριος καθώς πρέπει, από ό,τι μου φανήκατε. Το ποιο? Το να πάρει αυτός ο φουκαράς στη θέση σας. Θα κοιτάξω να εξηλαιωθώ. Με ποιο τρόπο? Παίρνοντας εγώ τη θέση τη δική του. Τη θέση τη δική του πού? Στην καρδιά σας. Αντεγγελία με, είστε νεαρός μας μελοθάνατος. Ορίστε. Χώνε βέβαια. Είστε ολόητιο αδελφό μου, Σουλέιμαν. Αδελφό σας. Δεν με γνωρίζετε βέβαια, είμαι Φαράχ. Μεγάλη κόρη της ένδοξου Εμμύρη που σας φιλοξενεί. Γιατί αυτή η έκπληξη? Μα τώρα τι, εσείς λέτε ότι εγώ μοιάζω με τον αδελφό σας, τον Σουλέιμαν. Αν εγώ τι να πω? Τι να πείτε εσείς για μένα? Δεν έχω να πω τίποτα, έτσι νομίζετε? Μοιάζω εγώ κάποιον? Άκου δούλεμα, λέει. Καλέ, η ίδια η φιλενάδα μας, η κοπέλα της παρέας μας, η Μάρο είστε. Όκα, νομίζετε? Μα τι νομίζω, τι νομίζω, βέβαια νομίζω. Κάθε άντρα πρόσωπο άλλης γυναίκας βλέπει γυναίκα που αγαπάει. Για ξαναπέστο αυτό, για ξαναπέστο. Κάθε άντρα πρόσωπο άλλης γυναίκας βλέπει γυναίκα που αγαπάει. Κοίτα παραμύθι που σοφίστηκε η εταιρεία παραγωγής για να γλιτώσει έναν ηθοποιό. Αν είμαστε άλλες εποχές, πολύ μ' άρεσε παίζαμε χάλιμα. Μόνο που αυτή τη φορά χάλιμα ήταν γένους αρσενικού. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι εγώ θα ήμουν ο χαλιμός? Έχω ακούσει, είστε μεγάλο παραμυθάς. Και δεν τρέπεστε να ακούτε τα κουτσομπολιά? Και μάλιστα για έναν άνθρωπο που σε 2-3 μέρες θα τον ξαπλώσουν κάτω. Μην κάνετε έτσι. Αλλάχ είναι μεγάλο. Ορίστε. Αλλάχ είναι μεγάλο.
Δεν το ξέρετε. Ε, πού να το ξέρω, τον έχω δει. Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, ναι, χάλιμα. Χάλιμα για να γλιτώσει, έλεγε παραμύθια, χαλίφι. Χίλιες και μια νύχτα συνέχεια. Μόνο που εγώ αν ήμουν θέση χαλίφι, πολύ θα τη βαριόμουν. Γιατί? Μα είναι δυνατόν να ακούς παραμύθια χίλιες και μια νύχτες συνέχεια. Γιατί, μαντάμ, εγώ τα ακούω μια ολόκληρη ζωή. Και σας ορκίζομαι αν επρόκειτο να την γλιτώσω, δεν θα βαριόμουν να ραδιάζω συνέχεια ψευτιές. Μια φορά και έναν καιρό, στον απέραντο τον κόσμο, σε έναν κόσμο ζυμωμένο από ζάχαρη και δυόσμο, οι ανθρώποι, όλοι οι ανθρώποι, της χαράς είχαν το χρώμα και δεν έλειπε ποτέ τους το χαμόγελο του στόμα. Μίσος, τρόμος και αγωνία δεν τους βάραιναν τα στήθη. Θα μπορούσε να είναι αλήθεια, αλλά είναι παραμύθι. Παραμύθια, παραμύθια, παραμύθια ένα σωρό. Να γινόντουν σαν αλήθεια μια φορά και έναν καιρό. Παραμύθια, παραμύθια, παραμύθια ένα σωρό. Να γινόντουν σαν αλήθεια μια φορά. Μια φορά και έναν καιρό, του πλανήτη αφεντάδες για θανάτου εργαλεία δε σκορπούσανε παράδες. Χτίζαν σπίτια και σχολεία με παρτέρια ανθισμένα και στους δρόμους δε γυρνούσαν τα παιδάκια πεινασμένα. Τις παλιές τους έχθρες όλες τις εσκέπαζε η λύθη. Θα μπορούσε να είναι αλήθεια, αλλά είναι παραμύθι. Παραμύθια, παραμύθια, παραμύθια ένα σωρό. Να γινόντουσαν αλήθεια μια φορά και έναν καιρό. Παραμύθια, παραμύθια, παραμύθια ένα σωρό. Να γινόντουσαν αλήθεια μια φορά. Αχ, αλλά μ' τάχ, φαράχ. Χουμ τα λάχ, σαλάμ αλέκου, φαράχ. Ψάχνουμε τόση ώρα. Παιδιά μου, σηκάστε. Παιδιά μου, έκανα τη γνωριμία της αξιέραστης αδελφής του Σουλεϊμάν. Αχ, αλήθεια, πού είναι, παιδιά. Σου διάλυσε. Έλα, βρε Μάρο, τώρα στην κατάσταση που είμαι, ζήλιο σου, μου λείπανε. Λοιπόν, παιδιά, έκανα ανίχνευση του χώρου. Και βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσω. Ότι δεν γίνεται τίποτα. Για ποιο πράγμα? Για να το σκάσουμε από εδώ μέσα. Παιδιά, έξω από τα ανάκτορα έχει κάτι τάφρους με νερό και κροκόδιλους. Μέσα στα ανάκτορα έχει κάτι φρουρούς που ο καθένας τους είναι σαν τον πύργο της Πανόρμου. Και εντωμεταξύ είδα κάτι βαλιτσάρες να φορτώνονται σε κάτι αυτοκίνητα. Μου φαίνεται πως έφτασε η ώρα του ταξιδιού, γιατί είναι εκεί η πρωτεύουσα. Άντε, παιδιά μου, έφτασε η ώρα, παιδιά μου. Συγχωρήστε με, παιδιά, για να σας συγχωρήσω. Έλαβε, πώς απογοητεύεστε έτσι, πώς απογοητεύεστε. Ελάτε μαζί μου, δεν γίνεται. Κάτι θα σκεφτώ, δεν γίνεται. Σκέψτε το γρήγορα μαζί. It mermaid, the princess of the frozen sea. Remember that? Yeah. Not today, as I promised, because we always keep our promises, don't we? Yeah. Today, as I promised. Παιδιά, λέω να το σκάσουμε, να μας βουτήξουν οι φρουροί, να μας ρίξουν τα μπουτρούνια και μετά να μας σκοτώσουν. Και τι κερδίζεις?
Κάνε υπομονή, σε δύο μέρες θα σκυμπουμπουνίξουν. Ναι, αλλά και τα πεθάνω μόνος μου. Παπουλάκι μου, θέλεις και παρέα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Πώς φεύγουμε από εδώ μέσα. Τώρα δεν είπες ότι δεν γίνεται τίποτα. Και πολύ φοβάμαι ότι θα το ξαναπώ. Από εδώ μέσα μόνο όπως ήρθαμε μπορούμε να ξαναφύγουμε. Με μαγικό χαλί. Και άντε τέτοια ώρα να βρεις χαλί. Ρε παιδιά, κλείστε αυτό το χαζοκούτι για να καταλάβω τι λέτε, δεν ακούω. Το καλό χαλί... Στην ανάγκη φαίνεται. Με συγχωρείτε πολύ, κύριε. Μου τι το τι λέγεται, σας παρακαλώ πολύ, το χαλάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαστε ευγενέστατος. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τι είναι, ρε παιδιά, τι συμβαίνει. Ναι, τι είναι. Αντε πάλι εγώ σας έσωσα. Τι. Παίρνουμε το χαλί, ναι. Πάμε στον κήπο, ναι. Το απλώνουμε και φεύγουμε. Αντε βρε. Τι έγινε, ρε παιδιά, τι συμβαίνει. Τι έγινε, σε φέραμε εδώ για να κοιμάσαι. Κοιμήθηκα. Αν τι έκανε. Τώρα μπήκαν δύο πελάτες και μου είπαν την κοιμωμένη του χαλεπά. Μα έφερε για θηρορό. Καλά, εντάξει, ρε παιδί, και εσύ πάλι δεν μπορούσε να περιμένει δύο λεπτά εκεί πέρα. Δώστε τίποτα, ρε παιδί. Δεν μπορούσα να περιμένει δύο λεπτά να δω. Τέλος πάντων, σωθήκαμε ή δεν σωθήκαμε. Τι πράγμα. Λέω, σωθήκαμε ή δεν σωθήκαμε. Το καβαλήσαμε το χαλί ή δεν το καβαλήσαμε. Ποιο χαλί, μωρέ. Εσύ το μόνο που καβάλισε είναι το καλάμι. Καλά, εντάξει και το καλάμι δεν πειράζει, αλλά. Δεν μου λε. Ξέρει τίποτα. Για ποιο πράγμα. Σωθήκαμε ή δεν σωθήκαμε. Άντε. Δεν σωθήκαμε, βέβαια, αλλά. Εν πάση περιπτώσει είναι ο δικός μου μισθός. Είναι και ο μισθός του Μαρκίσιου. Νομίζω ότι θα τα κουτσοβολέψουμε. Μα τι δουλειά ακριβώς είναι αυτή που βρήκε ο αδερφός σου. Α, το ακριβώς δεν το ξέρω. Βλέπετε, ο Μαρκίσιος έχει την κακή συνήθεια να μην μου εξηγεί τις δουλειές του. Αυτή τη φορά, λέει, έπιασε μεγάλη πόρτα. Για να δούμε τι θα βγει. Καλησπέρα σας. Πολλά χρόνια θα ζήσετε. Αγαπητή μου κυρία, αυτό είναι το μόνο που δεν με απασχολεί. Ότι θα ζήσω το ξέρω. Το πώς θα καλοζήσω δεν έχω βρει ακόμα. Τι έγινε, Μαρκίση? Με ποιο πράγμα? Φεύγοντας δεν μου είπες ότι το βράδυ θα αργήσεις να επιστρέψεις γιατί έχεις δουλειά. Α, καλά τώρα, με ξέρεις εμένα με τις δουλειές της. Ξεμπερδεύω στο τάκα-τάκα. Ξεμπερδεύω τις δουλειές και μπερδεύομαι ο ίδιος. Κατάλαβα. Γιατί αυτή η στεναχώρια? Πώς, κύριε Βασίλη μου, είναι δυνατόν να μην στενοχωριέται η αδερφούλα σας? Πάνω που πήγατε να στρώσετε μια δουλειά. Κυρία Τούλα μου, το ζήτημα δεν είναι πώς θα στρώσω εγώ μια δουλειά, αλλά πώς θα στρώσει εκείνη εμένα. Οι επισκέψεις μας λείψανε τώρα. Γεια σου, Βεράκι, γεια σου. Καλά, γεια σου, Βέρα μου. Δόξα τω Θεώ και μη είχε φάει η αγωνία. Για ποιο πράγμα? Γλιτώσατε. Να γλιτώσουμε από τι? Από το Καϊμπούτ Καμπίντ. Μα τι λέει, καλέ. Ποιος τον ξέρει, τι λες, παιδάκι μου? Λέω ότι δεν φτάνει που με τυρανάτε στο ξυπνητό μου, με τυρανάτε και στο κοιμισμένο μου. Πάντως, αν ήρθατε γι' αυτό που έρχεστε συνήθως, σας πληροφορώ ότι αυτή τη φορά δεν υπάρχει ούτε μισή. Μην ανησυχείς, θα υπάρξουν πολλά και άφθονα. Διάβασε εδώ. Ενοικιάζεται πολυτελές κέντρο στην Πλάκα. Και λοιπόν. Η δουλειά της ζωής μας. Μπορεί αυτή να είναι η δουλειά της ζωής μας, αλλά δεν βλέπω να είμαστε εμείς η ζωή της δουλειάς. Γιατί, παιδάκι μου? Γιατί κάθε δουλίτσα που πιάσαμε στα χέρια εμείς οι τρεις, απεβίωσε η κακομοίρα εντός 2-24 ώρων. Θα σου, Βασιλάκη, να σου εξηγήσουμε πρώτα τι σκεφτόμαστε. Επιχειρήσεις πάλι? Ναι, αλλά τι επιχειρήσεις? Νυχτερινό κέντρο με νούμερα απίθανα. Με κόσμο πολύ και εκλεκτό. Παιδιά, να εξηγηθώ μια και καλή, έτσι. Εμένα αυτή η δουλειά δεν με απασχολεί, αλλά, προσέξτε, υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Τι? Αν θα το κάνω, θα το κάνω μόνο και μόνο για να φανερώσω στον κόσμο το μεγάλο, το απίθανο, το απίστευτο, το εκπληκτικό, το υπέρλαμπρο ταλέντο της υποκριτικής τέχνης. Ποιο είναι αυτό? Ιδού! Ιδού! Η μεγάλη μου ανακάλυψη. Σιγά, μωρέ, σιγά την ανακάλυψή σου. Και ανακάλυψε ότι έχει κάτι λεφτά στην τράπεζα. Λοιπόν, Μαρκίση, Ναι, αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτή τη δουλειά. Ακούστε, αν χρειάζονται τίποτα χρήματα... Μα τι λέτε, κυρία μου, θα σας προτιμήσουμε. Αλίμονο, δικός μας άνθρωπος είστε. Άντε τώρα, ξεκινάμε. Μα γίνεται να μην ξεκινήσουμε. Στο κάτω-κάτω, κάτι πρέπει να έχουμε και την άλλη Κυριακή. Και τρεις το γύρο, σ' αυτό το γύρο που φέρνει ζάλι. Σ' αυτό το γύρο που πριν να κλείσει ανοίγει πάλι. Ποτέ στα πάνω, ποτέ στα κάτω, ποτέ στη μέση. Κερδίζω, χάνω, χάνω, κερδίζω και αυτό μ' αρέσει. Κερδίζω, χάνω, χάνω, κερδίζω και αυτό μ' αρέσει. Κερδίζω, χάνω, χάνω, κερδίζω και αυτό μ' αρέσει.
και ριζοκάνω.